Ένα μήνα μετά την απομάκρυνση του μόνιμου γιατρού του Περιφερειακού Ιατρίου Γάβδου, Βασίλη Αμβροσιάδη, με εντολή που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατόπιν αιτήματος της Δημάρχου του νησιού, οι κάτοικοι καλούν την πολιτεία να ταχθεί στο πλευρό τους. Σε επιστολή που κοινοποιούν, ζητούν πίσω τον γιατρό τους. Ζητάμε η πολιτεία να ταχθεί με το δίκαιο των κατοίκων στο νοτιότερο σύνορο της Ευρώπης. Ζητάμε την πρόσβαση στην υγεία που μας αξίζει και θέλουμε τον γιατρό που δεν κάνει αντιπολίτευση, όπως νομίζει κυρία Δήμαρχος, αλλά φροντίζει για την πρόληψη και την υγεία των κατοίκων του τόπου. Δυστυχώς είδαμε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει σε ένα κομματικό ρουσφέτη από το να υπηρετήσει το δίκαιο. Και το δίκαιο ήταν ο γιατρός να παραμείνει στη Γάβδο, να συνεχίσει να προσφέρει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δικαιώθηκε σε αυτά που έλεγε και παρόλα αυτά τιμωρήθηκε επειδή αυτό δεν βόλευε κάποιους συγκεκριμένους κύκλους. Μέχρι σήμερα ο κύριος Αμβροσιάδης δεν έχει αναλάβει καθήκοντα στο κέντρο υγείας Καντάνο που μετακινήθηκε, καθώς έχει λάβει την κανονική του άδεια που λήγει στις 5 Δεκεμβρίου. Το Περιφερειακό Ιατρείο Γάβδου στελεχώνεται το διάστημα αυτό με γιατρούς που αποσπώνται από κέντρα υγείας, ωστόσο το μέλλον μοιάζει αβέβαιο λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων στην ακριτική περιοχή και λόγω των άγωνων συχνά διαγωνισμών για την κάλυψη των δύο θέσεων. Εμείς ζητάμε να επιστρέψει, ο Υπουργός να πάρει πίσω την απόφασή του, η οποία είναι άδικη, και φυσικά η Γάβδος να βρεθεί σε ένα καλύτερο μονοπάτι. Υπενθυμίζεται πως την απομάκρυνση του γιατρού είχε απαιτήσει με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη, κατηγορώντας τον γιατρό ότι δυσφημεί το νησί με αφορμή κυρίως τις αναφορές του περί μολυσμένου νερού που οδήγησε το περασμένο καλοκαίρι σε πρωτοφανή έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με μορφή επιδημίας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Γάβδος. Αυτό που έκανε ο Υπουργός, να εξυπηρετήσει μια δήμαρχο η οποία πολύ απλά δεν έχει καλή σχέση με έναν γιατρό και έτσι τον έδιωξε ο Υπουργός, αυτό φανταστείτε να συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Όπως τονίζουν οι ακρίτες στην επιστολή τους, ο Γενικός Γιατρός Επιμελητής Β. Βασίλης Αμβροσιάδης μέσα στον πρώτο χρόνο μεταμόρφωσε το Ιατρείο Γάβδου, το οποίο μέχρι τότε δεν παρήχε ούτε τα στοιχειώδη. Υπενθυμίζουν ότι ο ίδιος ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την αποστολή ασθενοφόρου, αίτημα που ικανοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα. Ο κύριος Αμβροσιάδης είναι ο άνθρωπος που στην άδειά του συνοδεύει στα Χανιά ανθρώπους του νησιού επανειλημμένα, ώστε να τους βοηθήσει να κάνουν τις κατάλληλες εξετάσεις για διάφορα προβλήματα υγείας. Είναι επίσης ο άνθρωπος που διοργανώνει την επίσκεψη των γιατρών του Αιγαίου στη Γάβδο. Είναι ο άνθρωπος που οργανώνει αιμοληψίες στο νησί, εκείνος που βοηθάει τους οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους να φτάνουν να αυξηθούν τα έξοδα, να μεταβούν στην οικονομική οικονομία και να προβούν σε οτιδήποτε χρειάζεται για την υγεία τους. Αυτή είναι η επιστολή που υπογράφουν κάτοικοι της Γάβδου, ασκητευτοί, ρυθμιστές και συνδήμαρχοι για τον τρόπο με τον οποίο φυγούθηκε την επιδημία της γαστρεντερίτιδας, το θέμα του ελέγχου του νερού ύδρευσης, αλλά και για τη στάση που θα παίρνει σε καταστήματά της.